κύριε Γιωβάνοφ, είστε ο πρόεδρος του Στρατηγής. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή την καινοτομία, πώς ξεκίνησε, ποιος είναι ο σκοπός της και γενικότερα ο στόχος της. Ευχαριστώ πολύ. Είναι Στρατηγής, όπως λέει και το όνομα, είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός για τις εφαρμογές της πληροφορικής στον χώρο της ναυτιλίας. Ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία κάποιων φορέων όπως η Στετέλ Ελλάς, η Φουρούνο, η Cisco Ελλάς, το GMC Training Center, το Blue Growth και ο Δήμος Πειραιά. Οπότε είμαστε μια συνεργατική ομάδα των 7 φορέων, οι οποίοι στοχεύουμε στο να αναπτύξουμε τους τομείς της ναυτιλίας στο γενικότερο χώρο της πληροφορικής. Συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη συμβολή της ναυτιλίας, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι τομείς ενδιαφέροντος θα είναι οι νέες τεχνολογίες με εφαρμογές στην ναυτιλία, αυτό που λέγεται έξυπνο πλοίο, smart ship, smart shipping, smart sea, smart environment. Συνεργασία μας με το Blue Growth μας δίνει μια καλή αρχή να πατήσουμε σε καινοτόμες πρωτοβουλίες στον χώρο της πληροφορικής και έχουμε τη συμβολή, ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε ένα πολύ ευρύ δίκτυο εταιριών από τον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τον ελληνικό χώρο αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης και της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του χώρου της πληροφορικής. Άρα είναι μια πρωτοβουλία η οποία σίγουρα δέχεται και άλλα μέλη. Σε πρώτη φάση εταιρείες του χώρου της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Ακριβώς. Είμαστε ανοιχτοί. Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην δικτύωση, καλύτερη δικτύωση όλων όλων των εταιριών του χώρου της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών, όσες ενδιαφέρονται για το χώρο της ναυτιλίας. Κύριοι μέλη αυτού του δικτύου θα είναι ερευνητικοί φορείς αλλά και πανεπιστήμια, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια του ευρύτερου χώρου της νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αναπτύσσουν τεχνολογίες και δράσεις στον χώρο της ναυτιλίας. Οπότε είμαστε ανοιχτοί, συμμετέχουμε ήδη σε διάφορα έργα, ερευνητικά έργα, συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς φορείς και προσβλέπουμε στην ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και της εφαρμογής της ναυτιλίας. Όσον αφορά τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται? Όπως ξέρουμε, η πληροφορική στην Ελλάδα είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Έχουμε τηλεπικοινωνίες, υποδομές τους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο αναπτυγμένες. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των εταιριών του χώρου είναι σε αρκετά ανεπτυγμένο επίπεδο. Προσβλέπουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με εφαρμογές στην ναυτιλία. Η Στρατηγής είναι μια προσπάθεια να αναπτύξουμε τις δυνατότητες της πληροφορικής μέσα στην ναυτιλία. Απαρτίζεται από μέλη τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην πληροφορική και στη διάδοση της τεχνολογίας. Έχουμε σκοπό να μαζέψουμε εταιρείες και οργανισμούς οι οποίες θα συμμετάσχουν στην προώθηση του ICT, της τεχνολογίας των τεχνολογιών πληροφορικής, στον χώρο της ναυτιλίας. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε κανονισμός, νόμος, συνθήκη μπορεί να επικρατήσει στην ναυτιλία, μέσα από την τεχνολογία δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Και η Cisco βεβαίως είναι μέλος εκεί. Και ποια είναι έτσι η εταιρική σχέση και η συμμετοχή της σε αυτό το μεγάλο έργο? Η Cisco είναι, ας το πούμε, ο technology sponsor της Στρατηγής. Αυτή τη στιγμή έχουμε λύσεις τεχνολογικές μέσα από
συστήματα διαδικτύωσης, συστήματα παρακολούθησης, monitoring και λειτουργικών και λογισμικών που μπορούν να κατευθύνουν την πορεία της τεχνολογίας μέσα σε ένα πλοίο, έτσι ώστε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τη μείωση των καυσαερίων, της εκπομπής καυσαερίων των πλοίων, με την πιο σωστή απόδοση γενικά του πλοίου σαν εταιρεία, έτσι. Με τη δυνατότητα αυτή που εμείς παρέχουμε τώρα σαν οργανισμό, σαν εταιρεία, σε διεθνές, παγκόσμιο επίπεδο, σκοπεύουμε τη στρατηγική να τη φτάσουμε σε ένα σημείο να είναι αναγνωριστέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ισχύς ενδιενώσεις, οι συνέργειες πλέον είναι επιτακτικές, έχουν αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή χωρίς συνέργειες, έτσι όπως εξελίσσονται οι τάσεις, χωρίς συνέργειες δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Έτσι, γι' αυτό και ξεκινάμε αυτή την δραστηριότητα με σκοπό να τραβήξουμε το ενδιαφέρον από πολλούς κλάδους της ναυτιλίας και όχι μόνο από την πληροφορική, έτσι, και από τις τεχνολογίες πληροφορικής, αλλά από όλο το σύστημα, το οικοσύστημα που λέγεται ναυτιλία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.